Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε ένα γρήγορο unboxing και first impressions από ένα expansion για ένα αγαπημένο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι το Whistle Stop, πρόσφατη κυκλοφορία από την Bezier Games. Είναι ένα παιχνίδι με τρένα και μετοχές, με τοποθέτηση πλακιδίων, pick up and deliver, με πολύ ωραία στοιχεία. Πολύ απλό στο μάτι, ωστόσο δίνει πολύ ωραίες επιλογές και είναι πολύ ευχάριστο στο παίξιμο. Αυτή είναι η πρώτη επέκταση, όπως βλέπετε είναι αυτό το μικρό, η μικρή κασετίνα με πλακίδια κτλ. Με τίτλο Rocky Mountains Expansion. Πάμε να δούμε λοιπόν γρήγορα τι βάζει αυτή η επέκταση. Χρειαστούμε μάλλον ένα λεπίδι για να το ανοίξουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι βάζει αυτή η επέκταση, η οποία, όπως λέει και ο τίτλος, προσθέτει κάποιες βραχώδεις περιοχές, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να τις διασχίσουν οι παίκτες τρέχοντας τα τρένα τους. Ωστόσο, οι ανταμοιβές που δίνουν αξίζουν τον κόπο και τη δυσκολία. Λοιπόν, όπως λέτε, αυτό δεν είναι σε ακούτη, γιατί όλα τα περιεχόμενα θα μπουν εύκολα στη θέση του βασικού κουτιού, το οποίο έχει άφθονο χώρο. Ανοίγουμε λοιπόν αυτό το φυλάδιο που περιέχει τα boards. Υπάρχουν οι κανόνες. Το παιχνίδι, το βασικό, είναι από μόνο του πάρα πολύ απλό, έτσι. Είναι μερικές σελίδες μόνο οι κανόνες. Η λογική είναι, αν θυμάστε, ότι ξεκινάμε τα τρένα μας από εδώ. Τοποθετούμε διάφορα πλακίδια καθώς τα τρέχουμε. Περνάμε από διάφορες περιοχές, σκοράρουμε πόντους, μαζεύουμε μετοχές σε διάφορες εταιρείες και καταλήγουμε εδώ για να σκοράρουμε πολλούς πόντους, μεταφέροντας αντίστοιχα υλικά και τερματίζοντας τα τρένα μας. Έχουμε αρκετά τρένα στις διάφορες θέσεις και παίρνοντας πόντους νίκης. Όλο αυτό κρατάει περίπου μία μισή ώρα. Δεν είναι παιχνίδι, παίζεται πάρα πολύ εύκολα, δεν κρατάει πολύ. Η επέκταση αυτή καινούρια, Rocky Mountains, βάζει στη μέση τις βραχώδεις περιοχές, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να τις διασχίσουμε, αλλά δίνουν rewards, επιβραβεύουν τους παίκτες. Το ωραίο στοιχείο που έχει το Rocky Mountains, και θα φανεί ευθύς αμέσως, είναι ότι τα βουνά είναι τρισδιάστατα. Είναι μια καλή λεπτομέρεια, οπτικά στο μάτι φαίνεται πολύ, πολύ καλό, γιατί αν είδατε, όπως και στο φυλάδιο οδηγιών, αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να πάμε από την μία περιοχή στην άλλη και στη μέση υπάρχει η βραχώδη περιοχή. Αυτή η βραχώδη περιοχή, ενώ στο βασικό παιχνίδι είχαμε μόνο μία σειρά στη μέση με πλακίδια και όταν τη φτάναμε συνεχίζαμε να προσθέτουμε πλακίδια για να περάσουμε απέναντι και να τρέξουμε τα τρένα μας, εδώ αυτό που κάνουμε είναι θα τοποθετήσουμε αυτά εδώ, θα τα κουμπώσουμε έτσι, θα μπουν στη μέση από πάνω ως κάτω. Και το ενδιαφέρον στοιχείο που έχουν, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πολύ καλά, είναι ότι έχουν ένα δεύτερο επίπεδο. Πέραν ότι είναι βουνά, αν δείτε, είναι τρισδιάστατα. Δηλαδή είναι πλακίδια κολλημένα πάνω στα πλακίδια και δίνουν μία. Βλέπετε, εδώ φαίνεται καλύτερα. Εδώ πάνω, δηλαδή, σε αυτές τις θέσεις μπροστά, θα μπουν κανονικά πλακίδια κτλ. Εδώ πάνω είναι τα βουνά, είναι βραχώδη περιοχές. Είναι πιο δύσκολο να διασχιστούν αυτές τις περιοχές, έτσι. Εδώ όμως είναι μέρος του δικτύου που θα μπουν πλακίδια με διάφορα συνδρομικές γραμμές και θα τρέξουν τα τρένα μας όπως κάνουμε και στο βασικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο στοιχείο γιατί κατευθείαν στο μάτι ξεχωρίζει ότι είναι βουνό, γιατί φαίνεται ότι είναι ανεβασμένο σε σχέση με το υπόλοιπο επίπεδο του ταμπλό που είναι όλα στο ίδιο level, που είναι το βασικό, που είναι αυτό εδώ μπροστά. Επίσης είναι πολύ ωραίο και στο μάτι γιατί σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια βραχώδη οροσειρά η οποία κόβει στη μέση το ταμπλό και δίνει ωραία στοιχεία ωραία εικόνα στο παιχνίδι. Ας το βάλουμε λοιπόν εδώ και συνεχίζουμε. Βλέπετε, αυτό είναι το μήκος από πάνω ως κάτω και κόβει το ταμπλό στη μέση. Έχουμε άλλα τρία punch board, αυτά εδώ, τα οποία δίνουν τα special tiles, τα οποία αν θυμάστε είναι γρανάζια που δίνουν ειδικές ιδιότητες στους παίχτες και τα κυνηγάς πολύ. Τα κολλάς κάτω από τη μηχανή σου στο προσωπικό σου ταμπλό και έχουν και πόντους νίκης για το τέλος. Να δείξουμε λοιπόν. Περιμέναμε και θέλαμε να έχουμε τέτοια πλακίδια και είναι καλό που τα βρίσκουμε στην επέκταση. Είναι αρκετά αυτά τα πλακίδια. Μου θυμίζει λίγο ένα άλλο παιχνίδι που περιμένω, το Kickstarter, το City of Gears, που έχει πάλι τέτοιου τύπου πλακίδια. Οπότε συνολικά είναι 9. Με διαφορετικές ιδιότητες, διαφορετικούς προϋποθέσεις, πρέπει να παραδώσεις διαφορετικά υλικά για να τα πάρεις. Αν δεν έχετε δει το βίντεο από το βασικό που έχουμε κάνει, προτείνω να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γρήγορο, εύκολο, απλό, με πολύ ωραία στοιχεία και
Τα πλακίδια εντάξει είναι φοβερή ποιότητα πάλι. Πολύ καλή ποιότητα παραγωγή από την Bezier Games. Δεν περιμέναμε κάτι υποδέστερο. Αλλά είναι μια καλή, ευχάριστη έκπληξη το να μας δώσει το expansion επιπλέον special tiles. Το άλλο που παίρνουμε είναι, παίρνουμε άλλη μια εταιρεία με μετοχές, Rocky Top. Αν θυμάστε, είχαμε αρκετές μετοχές και στο βασικό, τις οποίες εντάξει, είναι απλά απλή λογική μετοχών, δεν είναι κάτι πολύπλοκο, καμία σχέση με τα πολύπλοκα παιχνίδια τρένων, έτσι. Όποιος φτάνει πρώτος και παραδώσει στα πλακίδια των μετοχών παίρνει την πάνω-πάνω μετοχή που είναι μεγαλύτερη αξία. Όποιο έχει τι περισσότερε κόρε, περισσότερου πόντου νίκη για το τέλο. Και σε περίπτωση βαθμία, όποιο έχει πάρει την, αν θυμάμαι καλά, τη μικρότερη αξία, το μεγαλύτερο νούμερο ή το μικρότερο. Το λέμε στο βίντεο ξεκάθαρα. Οπότε άλλη μια εταιρεία με μετοχέ, επίση καλή προσθήκη. Περαιτέρω πλακίδια δικτύωση. Έχει ήδη αρκετά το βασικό παιχνίδι, έτσι. Βλέπουμε εδώ, όλα αυτά τα πλακίδια μπαίνουν πάνω στο χάρτη, δημιουργούν ένα πολύπλοκο πλέγμα από συνδρομικό δίκτυο πάνω στο οποίο οι παίχτες τρέχουν τα τρένα τους και κάνουν pick up and deliver αγαθά. Πολύ ωραίο στοιχείο του παιχνιδιού, χωρίς πολλούς κανόνες και χωρίς δυσκολία, γίνεται αυτόματα κατανοητοί κανόνες και ευχαριστιέσαι πολύ την παρτίδα. Μερικοί δείκτες χρυσού ακόμα, μπαίνουν και αυτοί εδώ. Και τέλος υπάρχουν κάποια επιπλέον special κτίρια όπως αυτά εδώ με διαφορετικές ιδιότητες, το Switch, το Yard, Deepwood, Rocky Top, αυτές είναι, αυτά εδώ είναι τα πλακίδια με τις μετοχές, από εδώ παίρνεις μετοχές στην εταιρεία Rocky Top. Προφανώς δεν παίζουν όλα πλέον, έτσι δεν παίζανε νομίζω και από πριν, να θυμάμαι καλά. Τώρα έχεις ακόμα περισσότερα με το expansion, οπότε θα βάλεις μόνο ανάλογα με τους κανόνες συγκεκριμένα πλακίδια μέσα, θα αναμίξεις και θα φτιάξει την αγορά σου. Λοιπόν, αυτά βάζει το expansion, δεν έχει μείνει κάτι, τα ταμπλό τα διάσαμε όλα. Okay. Το Rocky Mountain, την οροσύρα στη μέση, την καινούργια εταιρεία με τη μετοχές, τα καινούργια γρανάζια, extra special κτίρια, extra special κτίρια, καθώς και extra πλακίδια. Όλα αυτά είναι μέρος των καινούργιων προσθήκων που βάζει το expansion Rocky Mountain του Whistle Stop. Πολύ καλό το βασικό παιχνίδι, το προτείνουμε. Αν σας αρέσουν τα παιχνίδια με τα networking και τα pick up and deliver, φοβερό. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει το pick up and deliver, το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτό το παιχνίδι, με απλούς κανόνες και με πολύ ωραίες επιλογές. Αυτά βάζει το expansion Rocky Mountain. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, βρίσκεστε στο επιτραπέζι μου.